Δεν θα κάνουμε καμία κίνηση που θα εκτροχιάσει τον προϋπολογισμό, διαβεβαίωσε ο Υπουργός Οικονομικών από το βήμα της Βουλής στο πλαίσιο της ανάγνωσης των προγραμματικών θέσεων της κυβέρνησης. Εμείς τι δεσμευόμαστε να κάνουμε στη διάρκεια αυτών των μερικών μηνών της γέφυρας? Δεν θα κάνουμε, κυρίες και κύριοι, καμία κίνηση που θα εκτροχιάσει τον προϋπολογισμό. Καμία κίνηση που θα μειώσει το πρωτογενές πλεώνασμα του 2015 από το επίπεδο στο οποίο έκλεισε, γύρω στο 1,5%. Θα καταθέσουμε και θα βάλουμε μπροστά βαθιές μεταρρυθμίσεις σε συνεργασία με τον ΟΣΑ. Ο κύριος Βαρουφάκης επεσήμανε παράλληλα ότι πηγαίνει στο Eurogroup σεβόμενος τις υποχρεώσεις της χώρας και επανέλαβε τη δέσμευση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε ριζικές μεταρρυθμίσεις, σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν είναι διατεθειμένος να πει ναι σε όλα. Σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις θα προσθέσουμε περί το 70% των μεταρρυθμίσεων ή δεσμεύσεων που υπάρχουν στο υπάρχον μνημόνιο. Δεσμεύσεις με τις οποίες ως όφρονες άνθρωποι δεν έχουμε καμία αντίρρηση, εφόσον βεβαίως το 30% που κρίνουμε απαράδεκτες είτε μπουν σε αναστολή είτε αφαιρεθούν. Προτείνουμε ότι σε συνεργασία με τους εταίρους μας, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα καταστρώσουμε μαζί το σχέδιο καταπολέμησης της ανθρωπιστικής κρίσης που προέκυψε λόγω των ευρωπαϊκών πολιτικών άρνησης και των αστοχιών των ελληνικών κυβερνήσεων και της ελληνικής κοινωνίας. Τον Yes Man δεν τον σέβεται ούτε αυτός στον οποίο λέει συνέχεια ναι, ναι, ναι. Παράλληλα, σας εγγυώμαι ότι θα πασχίσω να πω το ναι σε κάθε έντιμη και λογική πρόταση που δεν βαθαίνει την κρίση, που δεν της δίνει άλλη μία όθηση. Ούτε yes man λοιπόν, ούτε no man. Την ίδια στιγμή, τις παρεμβάσεις που θα υλοποιήσει η κυβέρνηση στο μέτωπο της μείωσης των δαπανών αλλά και της αύξησης των φορολογικών εσόδων παρουσίασε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μάρδας. Υπάρχει περιθώριο περιορισμού της πατάτης. Θα σας φέρω ένα απλό παράδειγμα. Αν μπείτε στο παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Υγείας, θα διαπιστώσετε 4 χρόνια μετά τη λειτουργία αυτού του παρατηρητηρίου ότι υπάρχουν τιμές υλικών που αγοράζουν τα νοσοκομεία που είναι 10 έως 20 φορές ακριβότερες από τις χοντρικές τιμές της αγοράς. Διαπιστώνετε ότι υπάρχει μια σπατάλη, και αυτό βέβαια δεν το λέμε μόνο εμείς, έχει ανακοινωθεί και από άλλους φορείς, σε ό,τι αφορά τα χρήματα τα οποία ξοδεύονται από τους Δήμους. Ως προς το σκέλος των εσόδων, εδώ καταλαβαίνετε πρέπει να τεθούν κάποιοι στόχοι και να αγγιχθούν πηγές εσόδων που δεν αγγίχθηκαν στο παρελθόν. Υπάρχει το λαθρεμπόριο καυσίμων. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε φόρους της τάξης του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Το ίδιο θα κάνουμε και με το... που έχουν ξεκινήσει σαν ένα παιχνίδι πόκερ για γερά νεύρα, σημειώνοντας ότι ο δρόμος για ένα νέο πρόγραμμα θα είναι στρωμένος με αγκάθια. Και αυτό γιατί το καινούριο συμβόλαιο θα πρέπει να εγκριθεί ομόφωνα από τους Υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης.